Γιατί δεν το βοήθησε το παιδί. Παλάρι. Λένε ότι πήγες πολύ μακριά για να ζητήσεις βοήθεια. Γιατί, αφού ήσουν δίπλα. Ο 42χρονος πατέρας μπαίνει στο γραφείο του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για το θάνατο της κόρης του που πνίγηκε στην παραλία Καλαμακίου στην Κόρινθο. Λίγο αργότερα αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Πανικοβληθήκατε. Πώς έγινε. Οι αρχές προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα για το θάνατο της 6χρονης, η οποία πνίγηκε μπροστά στα μάτια του πατέρα της. Ο ψαραντουφεκάς που βρήκε τη μικρή Αμέλεια χωρίς τις αισθήσεις της σε βάθος 6 μέτρων μίλησε στο Open. Το έβγαλα στη στεριά, προσπάθησα να το σώσω, το ζούτησα στο στέρνο, έβγαζε νερό από το στόμα, μετά από αυτό. Ο πατέρας του κοριτσιού ανέφερε στο υπόμνημά του προς τον ανακριτή ότι είχαν πάει για φαγητό και στη συνέχεια η άτυχη Αμέλεια, παρότι δεν φορούσε μαγιό, ήθελε να κολυμπήσει ως μια βάρκα που βρισκόταν σε 15 μέτρα απόσταση από την ακτή. Ο 42χρονος υποστήριξε ότι τη φόρεσε σωσίβιο, αλλά στην προσπάθειά του να την ανεβάσει στη βάρκα, το παιδί βυθίστηκε. Πανικοβλήθηκα όταν το παιδί έπεσε στη θάλασσα. Δεν είχε μαγιό γιατί η μαμά της το είχε ξεχάσει. Δεν της χάλαγα χατήρι. Δεν μπορούσε να βουτήξει βαθύτερα γιατί έχει άσθμα. Και στη συνέχεια, επειδή δεν υπήρχε κανείς, ήταν φόρτιστη στη μπαταρία του τηλεφώνου του, πήγε στο σπίτι του και ενημέρωσε από την αστυνομία. Εμείς δεν είδαμε ούτε παιδί, ούτε πατέρα, κανέναν. Έπειτα από λίγη ώρα, ο 42χρονος επέστρεψε στην παραλία με την αστυνομία. Ο πατέρας ήταν. Φαινόταν να είναι λυπημένος, έλεγε το παιδί μου, δεν έχω άλλο παιδί. Ο πατέρας το μόνο που ζητάει τώρα σύμφωνα με το δικηγόρο του είναι να έρθει σε επικοινωνία με την ενδιαστάση σύζυγό του.